και επισκόπη μόνο εκ Δαρείου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Το σοφό παροιμιαστή να μας λέγει ποιος μπορεί να βρει γυναίκα γενναία, θαραλέα, ανδρία. Αυτή η γυναίκα, η θαραλέα, η οποία είναι σταθερή στις αρχές και στις πεπιθήσεις της, αυτή είναι, λέει, πιότερο αξιότερη από όλους τους θησαυρούς της γης. Από όλα τα πετράδια, τα μαργαριτάρια αυτής της γης. Αυτός ο λόγος του σοφού της Παλαιάς Διαθήκης βρίσκει πλήρη εφαρμογή στο πρόσωπο της αποψινής και αύριο ερταζομένης Αγίας Μαρίνης της Αχιλφών. Είναι μεγάλο γεγονός της Εκκλησίας όταν τελείται η μνήμη κάποιου Αγίου ή κάποιας Αγίας. Αποτελεί δε ιδιαίτερη χαρά και σημαντικό γεγονός όταν γιορτάζει μια ενορία. Όταν γιορτάζει τον Άγιο που είναι αφιερωμένος ο ναός, εγκαινιασμένος στο όνομά του. Αυτή η μνήμη του Αγίου ή της Αγίας που εορτάζει είναι σημαντικό γεγονός μέσα στον ετήσιο κύκλο το λειτουργικό και γιορτάζουμε από αρχαιοτάτων χρόνων τους Αγίους την ημέρα που έχουν φύγει από αυτήν εδώ τη ζωή. Είτε με μαρτυρικό θάνατο, είτε με οσιακό, ειρηνικό δηλαδή. Γιορτάζουμε τους Αγίους αυτή την ημέρα που έχουν κοιμηθεί, που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή, διότι γεννιόνται, όπως λένε οι πατέρες μας, πνευματικά στην άλλη ζωή. Και ρωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, γιατί να γιορτάζουμε και φέτος, και του χρόνου, και του αντίχρονου, την ίδια γιορτή, τον ίδιο Άγιο, την ίδια Αγία, για να προσθεθεί περισσότερη δόξα στους Αγίους που γιορτάζουμε. Όχι, λέει, αλλά γιορτάζοντας και τιμώντας τους Αγίους της Εκκλησίας κάθε χρόνο, την ίδια ημέρα που έχουν μαρτυρήσει ή έχουν κοιμηθεί οσιακά ή ειρηνικά, προσθέτουμε δόξα σε εμάς και τιμή. Τιμόμαστε εμείς οι ίδιοι, διότι καλούμαστε να ακολουθήσουμε τα κνάρια, τα βήματα που εκείνοι ακολούθησαν, του αρχηγού της πίστεώς μας, του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός μας είχε εκφραστεί με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο προς τους μαθητές του. Ο κόσμος θα ενοχληθεί από την παρουσία σας και θα σας διώξει. Και συνέχισε με μία οικία παρομοίωση.
Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Σας στέλνω να κηρύξετε το Ευαγγέλιο μου, το μήνυμα της Αναστάσεως στη συνέχεια, ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και τους είπε και κάτι προφητικό στη συνέχεια, που διασώζεται στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ότι θα μαρτυρείτε και εκείνοι οι Εβραίοι θα νομίζουν ότι μαρτυρώντας εσείς από τα χέρια τα δικά τους, προσφέρουν δόξα και λατρεία στο Θεό. Και αυτός ο λόγος του Χριστού βρίσκει εφαρμογή στο πρόσωπο της Αγίας Μαρίνης. 270 μετά Χριστόν, σκληρά χρόνια για την Εκκλησία, δύσκολα, όμως τα πιο λαμπρά και τα πιο ένδοξα. Έγραψε η Εκκλησία μας αυτά τα χρόνια των διωγμών, λαμπρές σελίδες. Έχει να καυχηθεί για εκατομμύρια μάρτυρες. Τα ίδια χρόνια επί Διοκλητιανού μαρτύρησαν κι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Λίγο μετά ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Κυριακή και η Αγία Μαρίνα σε εκείνα τα χρόνια τα δύσκολα μαρτύρησε για να μην αρνηθεί το όνομα του αληθινού Θεού, του Ιησού Χριστού. Η ζωή δυστυχώς έδειξε και στην Αγία Μαρίνα την τραγικότητα. Γεννήθηκε και μετά από λίγες ημέρες πέθανε η μητέρα της. Ο πατέρας της, ο οποίος έμεινε πίσω, ιερέας των ειδώλων, τη δίνει και την εμπιστεύεται για την ανατροφή της σε μία γυναίκα, η οποία όπως αποκαλύπτεται στη συνέχεια, είναι χριστιανή. Και αυτή αναθρέφει την Αγία Μαρίνα και της δίνει εκείνα τα νάματα της Ορθοδόξου πίστεως. Την αναλαμβάνει ο ουράνιος πατέρας, μεριμνά και φροντίζει για αυτήν, και αυτή η πνευματική γυναίκα η οποία βρέθηκε δίπλα της. Σε ηλικία 15 χρονών, όριμη για εκείνη την εποχή, καλείται σε γάμο. Ο πατέρας της θέλει να την παντρέψει. Εκείνη όμως αρνείται, διότι έχει συνάψει πνευματικό γάμο με περισσή αγάπη με τον Ιησού Χριστό. Και ο πατέρας μαθαίνει ότι είναι χριστιανή. Διώκεται από τον ίδιο τον πατέρα της. Και ο έπαρχος Ολύμβριος είναι εκείνος ο οποίος την καλεί σε δίκη. Και καταλήγει αυτό το δικαστήριο, όπου η Αγία Μαρίνα λέει μόνο δύο λέξεις: «Είμαι χριστιανή σε πρόταση γάμου». Θα πόνεται ο έπαρχος από την ομορφιά της, από τα νιάτα της, από τη γενναιότητά της. Εκείνη δεν κάνει πίσω, με αποτέλεσμα στη συνέχεια από φρικτά βασανιστήρια να ακολουθήσει ο ένδοξος θάνατός της, η κοίμησή της. Η Αγία Μαρίνα, ένα παιδί χωρίς γονεϊκή φροντίδα, όριμη θα αντιταχθεί και με πεποίθηση μεγάλη αυτές τις δύο λέξεις θα διατρανώσει, θα τις φωνάξει ενώπιον των δικαστών. Είμαι χριστιανή. Give up.
la gloria, que me da la vida.